συζήτηση των ενεργειακών της πηγών. Με τον κοινή πεποίθηση ότι για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, επιβάλλεται να εργαστούμε συλλογικά, ιδιαίτερα μέσω του πολιτικού και διπλωματικού. Πέσαν πρώτη σύνοδο τριών χωρών που διαδραματίζουν έναν ιστορικό ρόλο στην περιοχή, αλλά και φιλοδοξούν να έχουν και παρόν και μέλλον μέσα από την κοινή συνεργασία και την ανάπτυξη. Θέλουμε λοιπόν σήμερα ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ. Για την Ελλάδα αποτελεί μια στρατηγική επιλογή. Το στόχο έχει να ενισχύσει τις δυνατότητες των χωρών μας, ώστε να συνεισφέρουμε όσο προς όφελος των λαών μας, όσο και προς όφελος της περιοχής, με αιχμή τη συνδεσιμότητα σε διάφορους τομείς, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά νέα τεχνολογία και καινοτομία, και βεβαίως ο τουρισμός. Παράλληλα, πιστεύουμε κάνοντα ότι αυτή η στρατηγική επιλογή μπορεί να προάγει την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα, όπως είπα πιο πριν, και να αναδείξει, ως παράδειγμα προς μίμηση, τα ωφέλη. Passage in this modern times. And we face unprecedented challenges, but also unprecedented opportunities to advance our common goals. When I say our common goals, first, I have to say that we have common values. There are three democracies in the Eastern Mediterranean. There are not too many around here, but we share the ideas of pluralism, diversity, choice, debate, democracy that seek what we seek in terms of common interests: stability, security, prosperity, and peace. These are momentous goals, and by working together, we can advance. We can advance them more effectively than by being separate. We discussed a number of opportunities for cooperation in a very practical way.